centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Βασιλιάδου, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε? Έχετε κόσμο κάθε μέρα στο γραφείο, βλέπω εκεί, δεν μπορούμε να σας βρούμε. Έχουμε. Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Έχουμε καταλήψεις και στην Καστοριά, σε σχολεία και γυμνάσια και λύκεια. Ναι. Δώστε μας λίγο ακριβώς την ταυτότητα των καταλήψεων αυτή την ώρα που μιλάμε, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε καταλήψεις που έχουν και λήξει κιόλας. Έχει λήξει η κατάληψη στο πρότυπο, στο πρώτο πρότυπο. Μάλιστα. Λύκειο Καστοριάς. Οδεύει προς αυτή την κατεύθυνση και το ΕΠΑΡΚ Καστοριάς. Και θεωρούμε ότι πολύ σύντομα θα λήξει και στο πρώτο γυμνάσιο Καστοριάς. Και υπάρχει και μια κατάληψη που πιστεύω και αυτή θα ακολουθήσει στο τρίτο γενικό λύκειο Καστοριάς. Δηλαδή βλέπετε μέσα στη βδομάδα να τελειώνουμε με τις καταλήψεις, έτσι? Σήμερα ήδη θεωρώ ότι έχουμε τελειώσει με τα μισά μας σχολεία. Θα μας μείνει το πρώτο γυμνάσιο, ναι, και το τρίτο λύκειο. Άρχισε κάποιος μια ματιά στα αιτήματα αυτών των παιδιών. Είναι και εκπαιδευτικά ζητήματα, έτσι δεν είναι, κυρία Βασιλιάδου? Δηλαδή ζητάνε πράγματα για την βάση του 10, για την ελάχιστη βάση μόνης αγωγής, για την τράπεζα θεμάτων, βλέπω θέματα. Είναι εκπαιδευτικά τα ζητήματα. Ναι, είναι εκπαιδευτικά τα ζητήματα που αφορούν την κεντρική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Και για τις αίθουσες, για τον αριθμό των μαθητών, για την υγιεινή, για κορονοϊό. Δηλαδή είναι τέτοιου είδους ζητήματα που βάζουν τα παιδιά. Ναι. Χωρίς κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής? Όχι, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Είναι σίγουρο αυτό, γιατί βλέπω εδώ και μια καταγγελία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, κύριε Βασιλιάδου. Μια καταγγελία σε ιστοσελίδα της Καστοριάς, μάλλον σελίδα του Facebook. Στην σελίδα λέμε όχι στους ναζί στην Καστοριά. Σε αυτήν τη σελίδα βλέπω εδώ ότι ένας άντρας επιτέθηκε στα παιδιά την Κυριακή το βράδυ, και ενώ το λύκειο Καστοριάς τελούσε υποκατάληψη. Χτύπησε κάποια από αυτά, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία αστυνομίας, αποχώρησε. Γνωρίζετε τέτοια περιστατικά εσείς σε λύκειο της Καστοριάς? Το περιστατικό όπως περιγράφεται δεν έχει καμία σχέση με ένα περιστατικό που έγινε με έναν, αυτό εσείς μπορεί να το ξέρετε και καλύτερα, ναι, γιατί ασχολείστε δημοσιογραφικά με την Καστοριά πάρα πολλά χρόνια. Έγινε με έναν, στην περιοχή εκεί υπάρχει ένας κάτοικος, ναι, της περιοχής, που μάλλον ήταν κάτω σε σύγχυση, θα λέγαμε, κάτω από κάποια επίρρεια. Μάλιστα. Αλκοόλ, οτιδήποτε, δεν έχω. Δεν το ξέρετε ακριβώς. Και δεν νομίζω ούτε καν τα παιδιά να το ξέρουν ακριβώς. Που ζητούσε από τα παιδιά να του προσφέρουν να του βρουν ποτό. Ποτό? Ναι. Μάλιστα. Δεν έγινε κανένα χτύπημα στα παιδιά, δεν έγινε τίποτε, τα παιδιά καλέσανε την ασφάλεια. Άρα δηλαδή αυτό που αναφέρεται ως καταγγελία λέτε δεν ισχύει, δεν υπήρξε ξυλοδαρμός παιδιού. Ναι, τα παιδιά καλέσανε την ασφάλεια και ήρθε και απομάκρυνε το κάτοικο της περιοχής, επαναλαμβάνω, γνώριμο. Της περιοχής. Ο οποίος ζητούσε από τα παιδιά ποτό, δεν του έδωσαν τα παιδιά όπως είναι φυσικό. Ναι. Και εκείνος εξαγριώθηκε εναντίον τους, είπε κάποια λόγια, ας πούμε. Δεν έγινε παραπάνω, γιατί τα παιδιά κατευθείαν καλέσανε την ασφάλεια και το απομακρύνθηκε από την περιοχή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν διαψεύδεται ότι υπήρξε τέτοιο περιστατικό σε λύκειο της Καστοριάς. Που τελούσε μάλιστα υποκατάληψη, αυτό είναι. Δεν ξέρω. Αφού το λέτε εσείς και αφού θα ρωτήσουμε και την αστυνομία, λογικά θα το επιβεβαιώνει. Λογικά και εσείς τα στοιχεία τα έχετε από την αστυνομία, κύριε Βασιλιάδου? Τα στοιχεία μου είναι από τον διευθυντή του σχολείου. Από τον διευθυντή του σχολείου, μάλιστα. Να. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αν εξαιρέσουμε αυτό το περιστατικό στις διαστάσεις που του δίνεται, δεν είχαμε κάτι άλλο. Όχι.
Βλέπω πολλές φορές, ζούμε στην Καστοριά, βλέπουμε και τις εικόνες όμως το τι συμβαίνει και παρακάτω. Ειδικά το τι γίνεται ας πούμε σε λύκεια της Θεσσαλονίκης ή και της Αθήνας ακόμη τις τελευταίες μέρες. Δεν υπάρχουν αυτές οι εικόνες στην Καστοριά και ευτυχώς που δεν υπάρχουν, έτσι. Και ούτε θέλουμε να υπάρξουν. Σίγουρα το κλίμα είναι ήρεμο. Όπως είπατε, τα παιδιά έχουν κάποια αιτήματα και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να απαιτήσουν κάποια πράγματα. Στα σχολεία που μέχρι τώρα έχουν παραδοθεί από κατάληψη της μίας, δύο ημερών που κάνανε κάποια, δεν υπήρχαν ζημιές μέσα. Ήταν τα πάντοτε τακτοποιημένα και καθαρισμένα ακόμη, μπορώ να σας πω, έτσι ώστε να παραδώσουν το κτίριο σε σωστή κατάσταση. Αυτή τη στιγμή όλα τα κτίρια που έχουν παραδοθεί και όλες μετά το τέλος των καλέπτων, δεν έχουμε κάποια ζημιές εσωτερικά. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Σας λέω ότι ήταν και καθαρισμένα. Και καθαρισμένο, μάλιστα. Οι απουσίες για όσους είναι στην κατάληψη και επαναλαμβάνω οι καταλήψεις πια αποφασίζονται με υπογραφές του 50% συν έναν για να γίνει μια κατάληψη. Όσα παιδιά έχουν υπογράψει για την κατάληψη παίρνουν κανονικά τις απουσίες τους, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Τα υπόλοιπα είναι με τηλεκπαίδευση? Ναι, τα υπόλοιπα παιδιά κάνουν τηλεκπαίδευση. Τα παιδιά που είναι στο χώρο της κατάληψης παίρνουν απουσίες όπως καταλαβαίνετε, γιατί κάνουν κατάληψη εκείνη τη στιγμή. Μάλιστα. Και δεν είναι στο σπίτι τους να μπορούν να συνδεθούν να κάνουν τηλεκπαίδευση. Ωραία. Λοιπόν, οπότε εύχομαι να τελειώσουν και αυτή τη βδομάδα όλα με τις καταλήψεις, να πάμε κανονικά στα μαθήματα και στις δοκιμαστικές των παρελάσεων, κυρία Βασιλιάδου. Περιμένουμε οδηγίες. Τι οδηγίες, να τα πάνε όλοι οι υπουργοί, τι άλλο? Ξέρετε, από το να το πει κάποιος μέχρι να δούμε την απόφαση και πώς θα το εφαρμόσουμε, είναι άλλη, έχει μία απόσταση αυτό το πράγμα. Περιμένουμε να δούμε τι πρωτόκολλο θα τηρηθεί για τις παρελάσεις. Μάλιστα. Γιατί είναι μία ιδιαίτερη χρονιά. Πάντως λέγεται, γιατί υποψιάζεστε εσείς ότι μπορεί να παρελάσουν ας πούμε παιδιά με τεστ που είναι κανονικά και να μην παρελάσουν τα παιδιά που έχουν. Αυτό λογικό θα ήταν. Για τον κόσμο όμως που θα παρακολουθεί, μπορεί εκεί να ελεγχθεί για τον κόσμο που θα παρακολουθεί την παρέλαση ποιος είναι εμβολιασμένος ή όχι, ποιος έχει νοσήσει και ποιος όχι? Πολύ δύσκολα. Όχι, ακατόρθωτα, ναι, θα έλεγα. Ναι, και γι' αυτό το λόγο οτιδήποτε θεωρώ ότι αν τελικά πραγματοποιηθούν οι παρελάσεις. Όχι, το είπε και σήμερα το πρωί ο κύριος Πέτσας, αν δεν κάνω λάθος. Το είπε και ο κύριος. Όλοι το λένε, δηλαδή δεν υπάρχει πια. Ναι, θα πραγματοποιηθούν με κάποιο πρωτόκολλο έτσι ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός κόσμου. Ναι, ναι. Γιατί υπόθηκε και αυτό, αλλά να δούμε πραγματικά γιατί μας έλειψαν και οι παρελάσεις. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δεν ξεχνάμε, στερηθήκαμε και τις παρελάσεις, έτσι. Ναι, έχουμε στερηθεί πάρα πολλά πράγματα, δυστυχώς. Και ελπίζουμε να βαδίσουμε προς την κανονικότητα. Ναι, ναι. Άρα εσείς πρέπει να πάρετε ουσιαστικά την διαταγή να δείτε με ποιες προδιαγραφές θα γίνουν οι παρελάσεις. Και εμείς σαν, για να δώσουμε τις αντίστοιχες οδηγίες στα σχολεία μας, αλλά και η πολιτεία κεντρικά, γιατί ξέρετε, διοργανώσεις παρέλασης διοργανώνονται από την αντιπεριφέρεια. Κάποιοι υπουργοί το είπαν και αυτό μια και το λέτε, λέει εμείς αφήνουμε, είναι όπως το πανηγύρι, ναι εμείς αφήνουμε αλλά αποφασίστε εσείς και τα λοιπά. Κάποιοι λοιπόν θέλουν να δώσουν και τον μπαλάκι κάπου αλλού αυτή την καυτή πατάτα της απόφασης. Πιστεύετε δηλαδή ότι ακόμη και αν το κράτος, κυρία Βασιλιάδου, πει από εμάς, οκ, πράσινο για να γίνει παρέλαση, αλλά αποφασίστε εσείς. Μετά να κληθεί η αντιπεριφέρεια, η περιφέρεια, να αποφασίσει αν θα γίνει παρέλαση στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στη Βλόρνη και στα Γρεβενά. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μια πιο κεντρική οδηγία που θα ακολουθήσουν όλες οι περιοχές. Γιατί είναι σημαντικό... Αφορά, δεν είναι ένα πανηγύρι που γίνεται τοπικά σε μία περιοχή. Ναι. Αφορά όλη τη χώρα, οπότε θεωρώ ότι θα είναι κεντρική η οδηγία που θα δοθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι και παρελάσεις να γίνουν και όλα καλά να πάνε και από τα mini lockdown να βγει και η Καστοριά, έτσι πως φαίνεται θα βγει
μια και αύριο θα υπάρξουν ανακοινώσεις, δεν θα υπάρχουν πια mini lockdown. Οπότε όλα δείχνουν, κυρία Βασιλιάδου, ότι λογικά θα γίνουν και οι παρελάσεις. Από τη στιγμή που θα κατηργηθούν και τα mini lockdown γενικώς, ακόμη και στις κόκκινες περιοχές, νομίζω ότι οι παρελάσεις πάνε κανονικά να γίνουν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ή πρόσκομα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλείου. Καλή σας ημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.